1992 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 3η Δεκέμβρη ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μία ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή της στα δικαιώματα και στις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης. Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Τα άτομα αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Αναπηρία πλέον θεωρείται το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος. Τα άτομα αυτά βιώνουν συχνά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Αισθάνονται την περιθωριοποίηση και στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους. Τα άτομα με αναπηρία δεν ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ίση με όλων. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Αυτό που πρέπει να επιδιώκεται είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας. Η φετινή 3η Δεκέμβρη είναι αφιερωμένη στην κοινωνική προστασία, πρόνοια και τα άτομα αναπηρία υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Στόχος μας είναι η ανάδειξη κατευθύνσεων και εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής προστασίας, της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που θα βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όπως ξέρετε, πέρσι ιδρύθηκε η νεοσύστατη Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, όπου πέρσι κάναμε την πρώτη μας κεντρική εκδήλωση στο Δήμο Τρίπολης, στην πλατεία του Άρεξ και στην πλατεία Πετρινού. Για λόγους ισοτιμίας, επειδή η Περιφέρεια περιλαμβάνει όλους τους νομούς της Πελοποννήσου εκτός της Αχαΐας, για λόγους ισοτιμίας θα κάνουμε φέτος την κεντρική μας εκδήλωση στο νομό Μυσηνίας στην Καλαμάτα. Για λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσει ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Νίκος Καράλης. 3 Δεκέμβρη και φέτος για το 2014 ξεκινάμε τη διαδικασία σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα της Μεσσηνίας. Όπως σας είπε και ο κ. Παρασκευόπουλος, ότι ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να επισκεπτόμαστε όλες τις περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο την έδρα της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Ο σκοπός είναι ο εξής, ότι κάναμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, καλέσαμε όλα τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου να γίνουν μέλη της περιφέρειας, όπου έχουν γίνει 15 περίπου σωματεία, είναι ακόμη τα οποία δεν έχουν ενταχθεί, αλλά εμείς τους καλέσαμε να ενταχθούν και να είναι και στις 7 Δεκέμβρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί θα γίνει η εκδήλωση στις 11.30 ώρα το πρωί. Θα γίνει στην περιφερειακή ενότητα, στο κτίριο της περιφερειακής ενότητας της Μεσσηνίας. Ο σκοπός μας είναι ο εξής. Θέλουμε όλοι μαζί να βγούμε έξω προς την κοινωνία, έτσι θα μπορέσει και η κοινωνία να μας αναγνωρίσει και να δει ότι πράγματι υπάρχουν άτομα με αναπηρία στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εάν κάνουμε μια εκδήλωση στην Αρκαδία, όπως την κάναμε παλιά, 50 άτομα ή 100, δεν γίνεται τίποτα. Όταν εμείς αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας, έχουμε καλέσει περίπου τα 800 άτομα, εκεί πλέον θα δουν ο κόσμος, θα ευαισθητοποιηθεί και θα μπορέσει σιγά σιγά να μας αγκαλιάσει. Ο σκοπός μας δεν είναι να είμαστε μόνοι μας εμείς σαν άτομα με αναπηρία στην περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας. Εμείς καλούμε εκεί πέρα να έρθει και ο κόσμος, να έρθει να μας ακούσει, να έρθει να μας δει.
Έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε βάλει λεωφορεία τα οποία είναι μισθωμένα για την περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας, την περιφερειακή ενότητα της Αργολίδας, την περιφερειακή ενότητα της Κορινθίας και την περιφερειακή ενότητα της Αρκαδίας. Τα λεωφορεία είναι δωρεάν, θα μεταφέρουν τα άτομα με αναπηρία, όπου θα ξεκινήσουν και θα φτάνουν στον προορισμό τους 10 και 45 πρέπει να είναι στη Μεσσηνία. Εκεί θα είναι και ο καφές και το γεύμα θα είναι δωρεάν. Εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τον κύριο Καμπόσο, τον πρόεδρο, και την Δήμο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, όπου συνέβαλαν και αυτοί οικονομικά, συνέβαλε και η περιφέρεια δικιά μας, αλλά συνέβαλαν και αυτοί για να μπορέσουμε να κάνουμε και να πετύχουμε αυτή την ωραία εκδήλωση. Για τους λόγους αυτούς θα είναι μεγάλη μας χαρά να πετύχουμε στη Μεσσηνία για να μπορέσουμε, σας είπα και πάλι, να ενταχθούμε μέσα στην κοινωνία, να μπορεί να μας δει ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί και να μας αγκαλιάσει.